Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Λιάνα, συγγραφέας βιβλίων προσωπικής ανάπτυξης, NLP Master Coach και σας βοηθώ να αποκτήσετε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και δράσης ώστε να βελτιώσετε τη ζωή σας. Αποφάσισα σήμερα να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα αποδέσμευσης περί του βάρους. Και μιλάμε φυσικά και για σωματικό βάρος, αλλά και για μη υλικό βάρος, για ενεργειακό βάρος, για συναισθηματικό βάρος, για νοητικό βάρος. Θα είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα λοιπόν, λόγω του ότι αυτή την περίοδο που είμαστε κλεισμένοι μέσα, ο περισσότερος κόσμος, και δεν θα κρυφτώ, συμπεριλαμβανομένου και εμού, το έχουμε λοιπόν ρίξει που στη μάσα. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το συζητώ με πολύ κόσμο και με ειδικούς και με ανθρώπους οι οποίοι το παραδέχονται και μου λένε ναι, μα τι να κάνω, συνέχεια το μυαλό μου είναι εκεί. Οπότε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει από σήμερα με μια πολύ δυνατή τεχνική του NLP, του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, ώστε να δείτε κάποια άμεσα αποτελέσματα και έτσι να πάρετε επάνω σας, να πάρουμε όλοι επάνω μας, γιατί θα το ακολουθήσω και εγώ αυτό το πρόγραμμα μαζί με σας ευλαβικά. Οπότε να πάρετε όλοι πάνω σας και να δείτε τα πρώτα αποτελέσματα, ούτως ώστε να έχετε όρεξη να το συνεχίσετε και να το φτάσετε μέχρι το τέλος στις 22 αυτές οι μέρες. Κάθε μέρα θα προτείνω και κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα θα σας δίνω και μία τεχνική, μία άσκηση, οτιδήποτε, ούτως ώστε να έχετε να απασχολείστε την κάθε μέρα με κάτι διαφορετικό, που μπορείτε βέβαια να ανατρέχετε και στα προηγούμενα βίντεο και να χρησιμοποιείτε και τις προηγούμενες τεχνικές. Έτσι όμως με κάτι διαφορετικό την ημέρα θέλω να σας κρατήσω έτσι με την καλή έννοια στην πρίζα, να σας κρατήσω ζωντανούς ως προς το να κάνετε αυτό που θέλετε, να πετύχετε το στόχο σας και να απαλλαγείτε από τα περιττά κιλά, από το περιττό λίπος, αλλά και από όλο το ενεργειακό βάρος που κουβαλάμε όλοι αυτές τις μέρες λόγω των γεγονότων. Θα είναι ασκήσεις από πολλά ενεργειακά συστήματα, τα οποία είτε διδάσκω είτε ασκώ σαν σύμβουλος και ξέρω ότι έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσμα. Τα έχω δοκιμάσει στον εαυτό μου αλλά και στους ανθρώπους που με εμπιστεύονται τόσα χρόνια και έχουμε δει αποτελέσματα. Οπότε όσοι πραγματικά θέλετε, είναι ευκαιρία τώρα, όχι μόνο για το σωματικό βάρος αλλά και για συνήθειες που θέλετε να αλλάξετε, για πράγματα που θέλετε να ξεφορτωθείτε από μέσα σας, πραγματικά ακολουθήστε αυτό το πρόγραμμα καθημερινά και θα δείτε το πόσο πολύ θα αρχίσει να αλλάζει η ζωή σας. Γιατί ξέρετε κάτι, όλο αυτό θα τελειώσει. Ζούμε αυτή τη στιγμή σαν να πιστεύουμε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Όχι, θα τελειώσει. Και ίσως θα πρέπει να εστιαστούμε σε αυτό, στο ότι θα τελειώσει και στο πώς θέλουμε εμείς να είμαστε όταν θα τελειώσει και όταν θα βγούμε από όλο αυτό. Δεν σας λέω ότι θα γίνει αύριο, ναι. Μπορεί να πάρει χρόνο και χρόνο και χρόνο, όμως θα τελειώσει. Πώς θέλουμε λοιπόν να βγούμε εμείς μέσα από αυτό? Γιατί να μην το πάρουμε σαν μια ευκαιρία να βγούμε πιο δυνατοί? Φανταστείτε τον εαυτό σας πάλι όταν θα τελειώσει. Πώς θέλετε να είστε? Γιατί να μην είστε δυνατοί ή δυνατός? Γιατί να μην έχετε ξεφορτωθεί πράγματα από μέσα σας, από το σπίτι σας, από τη ζωή σας? Πάρτε το απόφαση. Πάρτε απόφαση και πείτε ότι εγώ από αυτό θα βγω πιο δυνατή, θα βγω πιο δυνατός. Εγώ αυτό θα το κάνω να μου βγει σε καλό. Και κάντε την αρχή σήμερα.
Οι τεχνικές αυτές, όπως σας είπα, θα είναι από πολλά συστήματα. Θα είναι και τεχνικές που έχουν να κάνουν με σώμα και με άσκηση, ασκώντας την ιδιότητά μου και ως δασκάλα γιόγκα, και σε συνεργασία με φίλες μου, γυμνάστριες, δασκάλες, πιλάτες και τα λοιπά, θα συνεργαστούμε για να σας δώσουμε το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας στο σπίτι και με ασφάλεια. Και πραγματικά να ξέρετε ότι μικρά πραγματάκια και μικρές αλλαγές και μικρές καινούργιες συνήθειες μπορούν να φέρουν τεράστια αποτελέσματα στη ζωή μας. Ένα τόσο δα πραγματάκι να αλλάξουμε στην καθημερινότητα, αλλά να το κρατήσουμε όμως, φέρνει τεράστια αλλαγή στον εαυτό μας και στη ζωή μας. Πολλές φορές η παγίδα είναι ότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα μαζί, και ξέρετε κάτι, όλα μαζί δεν γίνεται. Και εκεί μπλοκάρουμε και τα σταματάμε όλα και γυρνάμε πάλι στις ίδιες και στις ίδιες συνήθειες. Λοιπόν, γι' αυτό θα σας δίνω ένα πράγμα τη φορά, ένα πράγμα κάθε μέρα, συνδυαστικά βέβαια και με άλλα πράγματα, ούτως ώστε να μπορείτε να το εφαρμόσετε. Γιατί χρειάζεται ένα συνδυασμός. Χρειάζεται και κίνηση και άσκηση. Μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον 30 λεπτά άσκηση ή περπάτημα την ημέρα. Κάντε το. Πρέπει κάθε μέρα. Κάθε μέρα, τώρα που είμαστε στο κομπιούτερ και αναλωνόμαστε τόσες ώρες στα κομπιούτερ και στις τηλεοράσεις, θα πρέπει να ξεπιάνουμε το σώμα μας. Το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο για να κάθεται σε καρέκλα. Αν ήταν φτιαγμένο να κάθεται σε καρέκλα, θα είχε σχήμα καρέκλας. Δεν θα ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Θα πρέπει να απασχολήσουμε, εκτός των άλλων, και το μυαλό, με άλλα πράγματα εκτός του φαγητού. Γιατί όταν έχουμε μάθει από το πρωί που θα σηκωθούμε μέχρι το βράδυ να τρώμε και να έχουμε το μυαλό μας εκεί, λογικό είναι να μην έχουμε όρεξη για τίποτα άλλο. Οι λόγοι που μας οδηγούν στο φαγητό, ενώ αν το σκεφτείτε, έχουμε 1500 πράγματα να κάνουμε μέσα στο σπίτι. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που βαριούνται μέσα στο σπίτι και δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Σε επόμενο βιντεάκι θα σας εξηγήσω καλύτερα ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που το ρίχνουμε στο φαγητό. Γιατί φυσικά υπάρχουν κάποιοι λόγοι, και όταν τους κατανοήσουμε, οτιδήποτε κατανοούμε, σε οτιδήποτε ρίχνουμε φως επάνω του, το φωτίζουμε. Όποια σκιά μας τη φωτίζουμε, σταματάει να είναι σκιά, σταματάει να είναι στο σκοτάδι. Οτιδήποτε λοιπόν ρίχνουμε πάνω του το φως της επίγνωσης και το κατανοούμε, αρχίζει να γίνεται, να μην είναι τόσο πια δύσκολο να το προσεγγίσουμε. Στα επόμενα βιντεάκια λοιπόν θα αναλύσουμε και τους λόγους, οι οποίοι κάποιοι είναι αυτονόητοι και ολοφάνεροι, οι οποίοι κάποιοι άλλοι είναι κρυμμένοι από πίσω. Θα τους προσεγγίσουμε όλους. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε και την τεχνική μας του NLP, η οποία είναι μια τεχνική που θα σας βοηθήσει να σταματήσετε να τρώτε πράγματα τα οποία δεν θέλετε πλέον να τρώτε. Πράγματα τα οποία είστε εθισμένοι σε αυτά και θέλετε να τα σταματήσετε. Παραδείγματος χάρη γλυκά, τυριά, δεν ξέρω, εσείς σκεφτείτε τι είναι αυτό που, όταν το, που είπατε δεν θα ξαναφάω ρε παιδί μου αυτό, και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια και δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Πατατάκια, γαριδάκια, αναψυχτικά, τι είναι, σκεφτείτε τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να σταματήσετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και για μια άλλη συνήθεια που έχετε. Μπορεί να θέλετε να κόψετε τον καφέ, μπορεί να θέλετε να... Και με το τσιγάρο γίνεται αυτό παρεπιπτόντως. Εάν το συνδυάσετε λίγο, καταλάβετε την τεχνική και το συνδυάσετε. Οτιδήποτε θέλετε να σταματήσετε να καταναλώνετε,
για οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε αυτή τη τεχνική. Και φυσικά μπορείτε να την κάνετε παραπάνω από μία φορές, έτσι. Σε άλλους μπορεί να δουλέψει με τη μία άμεσα, το έχω δει με τα μάτια μου να δουλεύει άμεσα. Σε άλλους μπορεί να χρειαστεί 2-3 φορές. Ή μπορεί να δουλέψει άμεσα και μετά να δείτε ότι δεύτερη-τρίτη μέρα, όπ, πάω να ξαναπέσω. Ξανακάντε τι. Άλλωστε, η επανάληψη μας βοηθάει πάντα να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σκεφτείτε λοιπόν τι είναι αυτό που θέλετε, που σας πιάνει μια λιγούρα και δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Φυσικά στα επόμενα βίντεο θα μπούμε και πολύ πιο βαθιά σε αυτό, να δούμε και τι κρύβεται κάτω από αυτό, αλλά τώρα ας μάθουμε αυτή την πολύ πολύ βασική και αποτελεσματική τεχνική του NLP, ούτως ώστε να αρχίσουμε να βγάζουμε στην άκρη πράγματα τα οποία δεν μας εξυπηρετούν. Λοιπόν, πάρτε 2-3 βαθιές αναπνοές, έτσι να μπούμε λίγο σε αυτό το mood όλοι. Ωραία. Σκεφτείτε τι είναι αυτό που θέλετε να σταματήσετε, να καταναλώνετε. Και φανταστείτε το, μπορείτε να κλείσετε τα μάτια αν σας βοηθάει καλύτερα να το φανταστείτε, οι περισσότεροι με κλειστά τα μάτια μπορούν καλύτερα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την εικόνα, ας πούμε αν είναι σοκολάτα, λέω ένα παράδειγμα, δεν θέλω να σας επηρεάσω. Φανταστείτε την εικόνα μιας μεγάλης σοκολάτας μπροστά σας. Φανταστείτε το δικό σας αντικείμενο. Θα το λέω αντικείμενο για να το καταλάβουμε. Που θέλετε να σταματήσετε να τρώτε ή να πίνετε. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη εικόνα έρχεται προς το μέρος σας, είναι μπροστά σας, το έχετε μπροστά σας σε μεγένθηση και νιώστε λίγο, νιώστε την ότι το τρώτε, τη χαρά που έχετε όταν το τρώτε αυτό. Νιώστε το λίγο. Ωραία. Και αφήστε το να προσπεράσει πίσω σας. Αφήστε το να σας διαπεράσει αυτή η εικόνα και να φύγει πίσω σας. Και να χαθεί στο βάθος. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να σκεφτείτε κάτι το οποίο το σιχαίνεστε να το φάτε. Δεν μπορείτε επουδενή και για κανένα λόγο να το φάτε. Κάτι θα είναι. Δεν μπορεί. Όλοι έχουμε κάτι που αν το σκεφτούμε και μόνο με τη σκέψη μας έρχεται να αηδιάσουμε. Σκεφτείτε κάτι. Φέρτε στο νου σας λοιπόν αυτό που το σιχαίνεστε πάρα πολύ να το φάτε, που δεν το τρώτε με τίποτα, που αηδιάζετε. Φέρτε το, κάντε το μια εικόνα μπροστά σας. Πολύ ωραία. Και τώρα σκεφτείτε ότι παίρνετε από αυτό μια κουταλιά και το φέρνετε στο στόμα σας. Ναι, ναι. Αυτό θα κάνετε. Το φέρνετε στο στόμα σας και το βάζετε στο στόμα και αρχίζετε να το μασάτε. Πώς νιώθετε? Νιώστε την υφή του, νιώστε τη γεύση του. Σας ήρθε? Όχι, δεν θέλω να κάνετε με το. Οκ.
Νομίζω ότι το βιώσατε όλοι. Αν δεν το έχετε βιώσει ακόμα, σταματήστε το βίντεο και κάντε το με την ησυχία σας. Ξανακάντε το λοιπόν, επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα. Νιώστε το καλά. Και τώρα φανταστείτε την εικόνα μπροστά σας αυτού που είστε θυσμένοι να το τρώτε, του αγαπημένου σας φαγητού, που όμως θέλετε να σταματήσετε να το τρώτε. Φέρτε την εικόνα του μπροστά σας. Και πάρτε τώρα, έχετε την εικόνα αυτού που θέλετε, που τρώτε, που σας αρέσει να τρώτε, και δίπλα την εικόνα αυτού που δεν σας αρέσει να τρώτε, που σας αηδιάζει. Okay. Πάρτε λίγο από αυτό που σας αηδιάζει και ρίξτε το μέσα σε αυτό που σας αρέσει να τρώτε και ανακατέψτε το. Και πιάστε τώρα αυτό που σας αρέσει να τρώτε, ανακατεμένο με αυτό που σας αηδιάζει, και βάλτε το στο στόμα σας. Και φάτε το, αν μπορείτε. Νιώστε το. Νιώστε αυτό το οποίο δεν σας αρέσει, με αυτό που σας αρέσει. Μπορείτε να το φάτε. Νιώστε το, νιώστε το, μη φοβάστε, δεν παθαίνετε τίποτα. Νομίζω ότι σας ακούω ήδη. Okay. Δεν θέλω κάποιος να κάνει να τα βγάλει εδώ. Okay. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Μπορείτε να ξαναεπαναλάβετε το τελευταίο βήμα, αν πιστεύετε ότι δεν το έχετε νιώσει καλά. Αν πιστεύετε ότι δεν σας έχει αηδιάσει αρκετά, μπορείτε να το ξαναεπαναλάβετε. Είναι πραγματικά μια δυνατή τεχνική, πόσο απλή και αν φαίνεται, επανεκπαιδεύει τον εγκέφαλο στο τι μας αρέσει και τι όχι. Αν πραγματικά λοιπόν θέλετε να σταματήσετε κάποια πράγματα, κάντε και ξανακάντε αυτή την τεχνική. Και θα δείτε ότι άμεσα ή έστω πάρα πολύ σύντομα οι άσχημες συνήθειες που θέλετε να σταματήσετε θα είναι παρελθόν. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, μείνετε συντονισμένοι, ούτως ώστε να αποδεσμεύσουμε όλοι μαζί όλο το περιττό βάρος σε όλα τα επίπεδα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, όπως πάντα, με πολύ αγάπη.